Με την έναρξη της εβδομάδας που διανύουμε, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους του νέου προγράμματος Εξοικονομώ 2023, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση στα ακίνητα όλης της χώρας. Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη, στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου Ενέργειας. Διηγητικά δικαιούχος είναι η κάθε μονοκατοικία ή το κάθε διαμέρισμα κατοικίας το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί και στο παρελθόν από το πρόγραμμα του Εξοικονομώ. Παρ' όλα αυτά θα αντιμετωπίσουμε, θεωρούμε, πάλι το πρόβλημα στο τέλος, ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι και περιορισμένος για άλλη μια φορά ο προϋπολογισμός. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το σύνολο του προϋπολογισμού να ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 60 εκατομμύρια θα διατεθούν αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Οι δικαιούχοι του νέου Εξοικονομώ αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000 συμπολίτες μας. Εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να καλύψουν κάπου στις 15 με 20.000 υποψήφιους δικαιούχους. Αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει η εκάστοτε πρόταση, καταρχάς υπάρχουν τρία κριτήρια. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 22.500 ανά ιδιοκτησία, τα 220 ευρώ ανά τετραγωνικό επιφάνεια της κατοικίας, όπως αυτό δηλώνεται στο Ε9, ή το 1,1 ευρώ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατόρα. Είναι ένα, θα λέγαμε, καλό πρόγραμμα, το οποίο δίνει επιχορήγηση η οποία ξεκινάει για την ανώτη βαθμίδα στο 40% και φτάνει μέχρι το 65% αν η ιδιοκτησία μας είναι ενοικιαζόμενη. Οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τρεις βασικές κατηγορίες: να υφίστανται νόμιμα, να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστές και να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση και αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης των σπιτιών, τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος για τη διαχείριση στο σύνολο των ακινήτων. Σημαντικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να γίνει μία αίτηση ανάθυμη, αλλιώς απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να ακούν τους μηχανικούς τους, διότι η κατοικία τους θα πρέπει να αναβαθμιστεί κατά τρεις κατηγορίες προκειμένου να είναι επιλέξιμη, κάτι το οποίο θα ελεγχθεί και κατά το τέλος.